φίλοι μου, Nick the Greek εδώ. Σήμερα θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ένα auto vlog και θα μιλήσουμε για το πώς μπορείς να σωθείς από ένα σεισμό, από ένα ενδεχόμενο σεισμό. Τι πρέπει να κάνουμε, την πρόληψη πρέπει να έχουμε κάνει και τι κάνουμε τη στιγμή του σεισμού. Θα ξεκινήσουμε με την πρόληψη. Τι πρέπει να έχουμε. Πρώτα απ' όλα, πλέον αφού έχουν όλοι κινητά, σχεδόν πιστεύω ο περισσότερος κόσμος, και έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές εκατομμύρια εφαρμογές, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κατεβάσουμε ένα πρόγραμμα για τους σεισμούς, που είναι ουσιαστικά εισιτήρας και δουλεύει μέσω δορυφόρου. Ένα καλό πρόγραμμα εννοώ, όχι ένα παιδικό που πρέπει να διαλέξει το σωστό πρόγραμμα. Θα γράψω και από κάτω στην περιγραφή κάποια προγράμματα που μπορείτε να κατεβάσετε είτε από το App Store είτε από το... Όχι, είναι App Store. Ποιο είναι, ρε παιδιά? Και από το iOS. Ναι, μπερδεύτηκα λίγο. Λοιπόν, κατεβάζουμε το πρόγραμμα, το ρυθμίζουμε έτσι ώστε να μας ειδοποιήσει όταν γίνει κάποιος σεισμός. Η διαφορά από το να το νιώσει το σεισμό και από το να το δει στο κινητό, αν μου πει κάποιος, τι διαφορά έχει. Η διαφορά είναι ότι στο πρόγραμμα, την ώρα που θα γίνει το σεισμός, αν δεν έχεις εσύ το πρόγραμμα, δεν ξέρεις το μέγεθος του σεισμού. Τύχη μπορεί να είναι 3 ρίχτερ και εσύ να πανικοβληθείς τζάμπα και να πάρεις φουτάρι στο μπαλκόνι. Το έχουμε δει. Εκεί όμως που θα μας βοηθήσει είναι στο ότι αν είναι μεγάλος ο σεισμός, ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Επίσης και είναι μικρός, αλλά τουλάχιστον θα ξέρεις. Αυτό που νιώθεις τώρα, ο σεισμός τι είναι, είναι μεγάλος, θα περάσει, είναι μικρός, είναι 3 ρίχτερ, εντάξει, θα μην κουνηθώ, τι να κάνω. Οπότε έχουμε ένα πρόγραμμα να μας ειδοποιεί για τον κάθε σεισμό. Μπορούμε να ταγκάρουμε την περιοχή μας ή στην εκάστοτε περιοχή που βρισκόμαστε και να μας ειδοποιεί μόνο για αυτό το σημείο. Είναι το καλύτερο. Δεύτερον, έχουμε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης μόνο για τον σεισμό. Εντάξει, θα χρησιμοποιηθεί και αλλού μα χρειαστεί. Αλλά εμείς το φτιάχνουμε αυτό το μικρό σακίδιο μόνο για το σεισμό. Τι έχουμε μέσα τώρα στο σακίδιο? Πρώτα απ' όλα φροντίζουμε να έχουμε τροφή. Τροφή και πόσιμο νερό. Κατά προτίμηση προτείνω στο σακίδιο να υπάρχουν μέσα κονσέρβες, διότι δεν χαλάνε και μπορούν να κρατήσουν και χρόνια. Και νερό. Δηλαδή, πες ότι ζείτε εσείς με τη γυναίκα σας και ένα παιδί. Φροντίζουμε στο σακίδιο να έχει τροφή για 3 άτομα, το λιγότερο για 3-4 μέρες, το λιγότερο τροφή. Γιατί σε περίπτωση που είναι έντονος ο σεισμός, έχει σωθεί, δόξα τω Θεώ, και η οικογένειά σου, αλλά έχει συγκλωβιστεί. Δεν λειτουργούν π.χ. τα κινητά, δεν λειτουργεί τίποτα, δεν μπορείς να ειδοποιήσεις κανέναν και πρέπει να κάτσεις εκεί εγκλωβισμένος μέχρι να σε βρούνε. Οπότε πρέπει να έχεις τροφή για σένα, για τη γυναίκα σου, το παιδί σου και όσα μέλη έχεις, ρε παιδί μου, πρέπει να έχεις φροντίσει για αυτά τα μέλη, είτε σε μόνος είτε σε με 5 άτομα στην οικογένεια, να έχεις την απαραίτητη τροφή το λιγότερο, όπως είπα, για 3-4 ημέρες. Εκεί τώρα περιμένεις να σε βρούνε. Μπορεί να έρθουν πολύ κοντά σου, αλλά να μην σε βρουν, να μην σε ακούνε. Οπότε τι πρέπει να έχουμε μαζί μας? Μια σφυρίχτρα. Μια σφυρίχτρα καλή. Μπορεί να βρει με 2 ευρώ καλή σφυρίχτρα, έτσι ώστε να ακούσουμε ότι κάποιος είναι εκεί μέσα που έχει εγκλωβιστεί. Φροντίζουμε να έχουμε πάντα το κινητό μας 100% μπαταρία, πάντα, ή ένα power bank μέσα στο σακίδιο. Γιατί μπορεί τα κινητά να μην λειτουργήσουν, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Για χιλίους δυο λόγους. Μπορεί να έπεσε το δίκτυο επειδή έχει γίνει σεισμός και παίρνει ο ένας τον άλλο συγγενείς να δουν αν είναι καλά. Με αποτέλεσμα να μπλοκάρει το σύστημα, όπως γίνεται συνήθως Χριστούγεννα και Πάσχα για κάποια ώρα, επειδή στέλνουν τα χρόνια πολλά και μπλοκάρει το σύστημα, το δίκτυο. Οπότε δεν ανησυχούμε, θα φτιάξει. Θα περάσει μία, δύο, πόσες ώρες θα φτιάξει. Εμείς πρέπει να έχουμε full μπαταρία. Και πάντα, παιδιά, να φυλάζετε λίγα δεδομένα, να υπάρχουν δεδομένα στο κινητό και κάρτα.
είναι μπορείς να κάνεις μια επέκταση, κάτι. Αλλά πάντα να έχεις είτε ίντερνετ είτε κάρτα. Να μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα, να πάρεις ένα τηλέφωνο ή να στείλεις το ίντερνετ και ένα μήνυμα. Πλέον ξέρετε πόσο εύκολο είναι από τις τόσες εφαρμογές. Αυτά άνω κάτω είναι τα απαραίτητα. Τώρα ο καθένας μπορεί να προσθέσει ό,τι θέλει. Εξαρτάται τις ανάγκες του, εξαρτάται το μέρος που βρίσκεται και που ζει. Αλλά για μένα τα απαραίτητα είναι τροφή, νερό, μια σφυρίχτρα, ένα πολύ μικρό, να βάλουμε, ξέχασα να σας πω, να έχουμε και ένα μικρό kit, ιατρικό kit, το οποίο να έχει μέσα αντισηπτικά, γαζαπλάστ, γάζες, που να μπορούμε σε περίπτωση που έχουμε χτυπήσει, αυτά έχουν μέσα κεράματα κάποια, σε περίπτωση που έχουμε χτυπήσει, όσο δεν είμαστε εγκλωβισμένοι, να μπορούμε να φτιάξουμε την πληγή μας. Είναι να φροντίσουμε κάποιους γενείς μας, κάποιον που θα χρειαστεί κάτι. Είτε εγκλωβιστής είτε όχι. Το ιατρείο μέσα στο κήδιο πρέπει να υπάρχει. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είπαμε τρόφιμα, κονσέρβες, σφυρίχτρα, νερό, ένα μικρό kit ιατρείου, ιατρικό kit ιατρείου. Το κινητό μας full 100% πάντα, ειδικά το βράδυ, όταν κοιμόμαστε. Και ένα power bank στην τσάντα σε περίπτωση που έχουμε ξεχάσει να φορτίσουμε το κινητό και δεν έχουμε μπαταρία, δεν μπορούμε να ενοποιήσουμε κανέναν. Να βάλουμε το κινητό μας, να το φορτίσουμε, να ανοίξει, να ειδοποιήσουμε αυτούς που πρέπει. Αυτά παιδιά. Κάποιος θα μας πει τώρα ότι ναι, φίλε, φοβόμαστε τον ένα, φοβόμαστε τα άλλους σεισμούς και μαλακίες. Αυτό θα μου το πεις, φίλε μου, όταν θα γίνει ο σεισμός, χτύπα ξύλο και θα δεις αζόρια μπροστά σου. Φίλε, τα ρούχα σου να έχεις τα μισά, λένε. Δεν είναι τίποτα να έχεις ένα σακίδιο με αυτά που είπαμε μέσα. Δεν είναι τίποτα. Το έχεις στην άκρη, μακάρι να μην γίνει ποτέ σεισμός, να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ. Αλλά αυτά ξέρετε μην γίνονται, μια και καλή. Μπορεί να μην γίνει κάτι σεισμό βαρβάτο για 20 χρόνια, αλλά μπορεί να το κάνει και να έχουμε μεγάλο θέμα. Βλέπετε τι γίνεται ανά τον κόσμο τελευταία 20 ετία με τους σεισμούς, τα τσουνάμι, όλα αυτά. Τώρα που είπα τσουνάμι, θα μιλήσουμε και γι' αυτό σε άλλο βίντεο. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο από μια σειρά βίντεο που θα ανέβουν πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτά παιδιά. Ό,τι απορίες έχετε ή θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, να ρωτήσετε, μπορείτε να το κάνετε κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Nick the Greek, φιλιά.